σπουδαία χρονιά. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε για άλλο ένα παιχνίδι να κρατήσουμε το αποτέλεσμα που ήταν και ο στόχος το χθεσινό παιχνίδι, την νίκη. Και ως εκ τούτου πλέον δεν θα κρυβόμαστε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ουσία είναι ότι μόνο με θαύμα σώζεται πλέον η ομάδα. Άρα ουσιαστικά χθες έπεσαν οι τίτλοι τέλους για τον Οθέλο στη φετινή χρονιά. Ακούσατε και τις σχετικές δηλώσεις του βοηθού προπονητή της ομάδας στη διάσκεψή τύπου. Πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει οτιδήποτε, καθώς δεν εξαρτάται καταρχήν από εμάς τους ίδιους πλέον. Το αν θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε οτιδήποτε ή όχι. Εννοείται ότι θα πρέπει να κερδίζουμε, όμως πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά άλλα προκειμένου να καταφέρουμε να παραμείνουμε. Συνεπώς ήδη βλέπουμε την επόμενη μέρα, τα απομείναντα παιχνίδια θα παίξουμε με το ίδιο ήθος και με την ίδια αξιοπρέπεια που μας χαρακτήριζε μέχρι σήμερα. Και αν τελικά αποχαιρετήσουμε την πρώτη κατηγορία, θα το κάνουμε με το κεφάλι ψηλά. Με πρόλαβες αυτό, θα λέγα ότι αν δεν έρθει κάποια σούπερ ανατροπή στις εναπομείνες αγωνιστικές, ο Θέλος αποχωρεί από την πρώτη κατηγορία με το κεφάλι ψηλά. Και αυτό είναι κοινώς παραδεκτό. Όλοι το λένε. Και όταν ο αντίπαλος εκάστοτε σχεδόν κάθε εβδομάδα σου δίνει τα εύσημα, νομίζω αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα από το ξεκίνημα μέχρι χθες. Σίγουρα, και ακόμα και στο χθεσινό παιχνίδι θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα βεβαίως και αδικεί τον Οθέλο. Ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο θεωρώ συνολικά, βλέποντας όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Και όπως είπα, είτε είναι σίγουρα και δική μας η ευθύνη και λίγο η τύχη, η οποία δυστυχώς πολλές φορές μας γύρισε την πλάτη. Παρόλα αυτά, σίγουρα καταλαβαίνουμε την απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο, γιατί η ομάδα έδειξε πολλές περγαμηνές στην αρχή του πρωταθλήματος, έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για μας, και αυτό σημαίνει ότι μπήκε και ο πύχης πολύ ψηλά. Τι έγινε στην πορεία και σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατάφερε να περάσει αυτό το ύψος που τοποθετήθηκε ο πύχης η ομάδα, κυρίως από πλευράς, αν θέλεις, τεχνικής ηγεσίας ή ποδοσφαιριστών. Αν και δεν έχει τελειώσει η χρονιά, και δεν είναι σωστό να μπούμε τώρα σε αυτή την λογική και σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι καλύτερα θα είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η χρονιά, να κάτσουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να βάλουμε τα πράγματα ψύχρεμα κάτω και να δούμε τι πήγε λάθος. Όπως και να έχει, θα ήθελα να τονίσω όμως ότι να μην ξεχνάμε ότι ήταν η πρώτη μας παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Αυτό από μόνο του, το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία σε αυτή τη χρονιά, είναι πολύ σημαντικό. Κερδίσαμε εμπειρίες, κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα και συνεπώς θεωρώ ότι κάθε άλλο παρά χαμένος είναι ο Θέλος από αυτή τη χρονιά. Είναι δεδομένο αυτό, κέρδισε και πολλούς φίλους συμπάθειας αν θέλεις, και ανεξάρτητα τι θα γίνει στις επόμενες αγωνιστικές, ο Θέλος με τον budget που είχε, με τόσους πολλούς Κύπριους στο ρόστερ αλλά και στην τεχνική ηγεσία, θα είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές ομάδες οι οποίες είτε φέτος είτε επόμενα χρόνια θα έρθουν από την δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, πόσο μάλλον για κάποιες ομάδες που θα το κάνουν για πρώτη φορά όπως έκανε πέρσι τέτοια περίοδο η ομάδα σας. Επίσης να πούμε ότι οικονομικά μιλώντας, η ενημέρωση που έχω και από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι τα οικονομικά μας δεδομένα θα μας επιτρέψουν να κάνουμε σκέψεις και για επάνωδο ξανά στο μέλλον. Δεν έχουμε ξανοιχτεί, το λέγαμε από την αρχή ότι δεν θα κάναμε υπερβολικά ανοίγματα, πήγαμε μέχρι εκεί που μας έπαιρνε και ό,τι και να γίνει στο τέλος, το δεδομένο είναι ότι η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που αξίζει να τονίσουμε. Πάντως είναι κάτι που συζητιέται στις τάξεις αρκετών παραγόντων, ανθρώπων, αν θέλεις, ομάδων που θα συμμετέχουν του χρόνου στην δεύτερη κατηγορία. Να δούμε φυσικά αν θα είναι και ο Θέλος σε αυτήν την κατηγορία. Με δεδομένο ότι ανεβαίνουν τρεις ομάδες και μάλιστα η Ένωση είναι παραδοσιακή ομάδα πρώτης κατηγορίας. Άρης, Πάφος, ομάδες που μια πάνω, μια κάτω, αλλά θα είναι και οι τρεις του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Δημιουργούνται κάποια δεδομένα που επιτρέπουν σε αρκετές ομάδες να διεκδικήσουν άνοδο στη νέα χρονιά. Φυσικά θα μου πει τώρα προτρέχω, βλέπω πολύ μπροστά, αλλά είναι κάτι
που το συζητούν μεταξύ τους αυτές οι ομάδες. Σίγουρα το νέο σκηνικό θα επιτρέψει σε πολλούς να κάνουν όνειρα για να ανέβουν κατηγορία. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Θα πρέπει να δούμε, όπως είπα και πριν, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κάτσουμε ψύχρεμα να δούμε ακριβώς πού θα μπουν οι στόχοι, ποιοι θα είναι αυτοί. Και είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα βγαίνει κερδισμένη από αυτή την εμπειρία. Θα πρέπει να ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά δώσαν όλο τους το είναι σε αυτή την πορεία, και την τεχνική ηγεσία η οποία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να ανεβούμε επίπεδο και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της πρώτης κατηγορίας. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το μήνυμα έστειλε και προς τους ποδοσφαιριστές και προς την τεχνική ηγεσία. Ακόμα και χθες, παρά την πικρία που έφερε το αποτέλεσμα, φίλοι της ομάδας που ήταν στο Μακάριο χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές στο τέλος του αγώνα. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, ίσως και προπονητής, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και του χρόνου, αν υπάρχει συμβολή ή όχι, θα ξαργυρώσουν αυτή την καλή τους παρουσία στη φετινή χρονιά, ενδεχομένως με κάποια μεταγραφή. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Όπως είπα, δεν έχει ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν. Θα περιμένουμε να τελειώσει το, να τελειώσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας και θα τα δούμε όλα μαζί. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.